Λεωνίδας Κουμάκης, νομικός συγγραφέας, αρθρογράφος και μέλος του International Hellenic Association, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Κουμάκη. Καλή σας μέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή την μεθαυριανή επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Ελλάδα, έχετε δημοσιεύσει ένα άρθρο στη Huffington Post που έχει τίτλο «Το ΠΚΚ δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση». Και φαντάζομαι ότι έχει μπει ως αντίβαρο στις δηλώσεις του Ερντογάν, όπως περιγράφεται και στο άρθρο, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Για δώστε μας για το περίγραμμα. Αυτό είναι κάτι που έχει σχέση με την οτροπία και τη φιλοσοφία του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από αυτόν και συνεπώς ο ίδιος μπορεί να λέει ό,τι νομίζει ή ό,τι τον συμφέρει, χωρίς αυτό να έχει καμία απολύτως επίπτωση σε άλλα θέματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έκανε με τη Χαμάς. Η Χαμάς, όπως όλοι ξέρουμε, έχει χαρακτηριστική τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ισραήλ, από άλλες χώρες, και για τη δράση της, η οποία αντικειμενικά είναι τρομοκρατική, και έρχεται ο Ερντογάν και μας πληροφορεί ότι αυτή η δράση δεν είναι τρομοκρατική, αυτή είναι μια ομάδα απελευθερωτών που προστατεύουν τη γη τους και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό βέβαια το στηρίζει στο γεγονός ότι το Ισραήλ έχει πολιτικές ακραίες απέναντι στους Παλαιστινίους. Είναι πληθωρικός στις δηλώσεις του όσον αφορά τις ύβρις που χρησιμοποιεί. Λέει ότι σφάζει, ότι σκοτώνει, ότι δολοφονεί, ότι κάνει, δηλαδή τη δράση της Χαμάς την στηρίζει στην, κατά την γνώμη του, δράση του Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ σκοτώνει παιδιά, έχει κάνει δολοφονίες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Όλες οι δηλώσεις του είναι σε αυτό ακριβώς το μοτίβο. Εν τούτης, ναι, συνεχίστε, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εν τούτης, η λογική λέει ότι από τη στιγμή που αντικειμενικά για κάθε άνθρωπο που παρακολουθεί την επικαιρότητα, αυτά που ο Ερντογάν ισχυρίζεται ότι κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους, τα κάνει η ίδια η Τουρκία στο δεκαπλάσιο σε κουρδικούς πληθυσμούς μέσα και έξω από την Τουρκία. Συνεπώς, εάν με τη λογική ότι η δράση του κράτους αποχαρακτηρίζει μία οργάνωση και την κάνει μη τρομοκρατική, τότε κατεξοχήν το ΠΚΚ δεν πρέπει να είναι τρομοκρατική οργάνωση, γιατί έχει υποστεί το δεκαπλάσιο αυτών που έχουν υποστεί οι Παλαιστίνοι από το Ισραήλ, τα έχουν υποστεί από την Τουρκία οι Κούρδοι, και όχι μόνο μέσα στην Τουρκία, τα έχουν υποστεί στο Ιράκ, τα έχουν υποστεί στη Συρία, τα έχουν υποστεί στην Περσία, όχι από τους Τούρκους, από τους Πέρσες, και συνεπώς δεν είναι, αν εξαρτάται ο χαρακτηρισμός από τη δράση του κράτους, σίγουρα το ΠΚΚ δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Και βλέποντας τα όλα αυτά που περιγράφεται με το ίδιο πρίσμα, αυτό που βγαίνει μέσα από το άρθρο είναι ότι ενώ το ΠΚΚ, ας πούμε, αν πάρουμε την λογική του Ερντογάν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να λειτουργήσει το ΠΚΚ, που, όπως τονίζεται στο άρθρο σας, για τους ίδιους λόγους και με τις ίδιες μεθόδους, και ίσως να μην είναι τόσο μεγάλης βαρβαρότητας όσο της Χαμάς, παλεύουν για τα ίδια ακριβώς πράγματα. Αυτό όμως που θέλω να μας διευκρινίσετε είναι το εξής, ότι όλες αυτές οι δηλώσεις γίνονται σε συνδυασμό με το ότι η Τουρκία θέλει, ή τουλάχιστον είχε την πρόθεση, να μπει στις αρχές ως εγγυήτρια δύναμη στην Παλαιστίνη, όμως με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και το ερώτημα είναι το εξής. Ναι. Τι απήχηση έχει όλο αυτό το ύφος και αυτές τις δηλώσεις στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν ποντάρει στο γεγονός ότι η πεθαμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο τελευταίος σταθμός του Χαλιφάτου. Δηλαδή το Χαλιφάτου ήταν το κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου. Ονειρεύεται λοιπόν να μετατρέψει τη σημερινή Τουρκία σε Χαλιφάτο, δηλαδή στο κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου, και για να υπηρετήσει αυτό το σκοπό έχει μία στρατηγική η οποία δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει από την άνοδό του στην εξουσία και έγινε, αποκαλύφθηκε πλήρως το 2010 με το επεισόδιο του Μαδί Μαρμαρά, όταν προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, και επειδή οι Ισραηλινοί του ζητήσαν να κάνουν έλεγχο στα φορτία που έστελνε για να μην είναι όπλα και να είναι βοήθεια, το αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το επεισόδιο στο Μαδί Μαρμάρα με τους τραυματίες και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Ο στόχος και το ντέρτι του Ερντογάν ήταν ακριβώς αυτό, να αποκτήσει λόγο στην Παλαιστίνη από το 2010, διότι ο στόχος του, όπως αποκαλύπτεται από άλλες πηγές, από διάφορες πηγές που ξέρετε όταν περάσουν μερικά χρόνια βγαίνουν στην επιφάνεια, ο Ερντογάν ήθελε να κάνει με την Παλαιστινιακή Αρχή το ίδιο μνημόνιο συνεργασίας εντός εισαγωγικών που έκανε με τους υπαλλήλους του στη διαιρεμένη και εμπόλεμη Λιβύη 10 χρόνια μετά. Αυτό ήθελε να το κάνει από το έτος 2010 με Παλαιστίνιους φίλους του, δηλαδή ανθρώπους του. Άρα ο στόχος του είναι να βάλει πόδι στην Παλαιστίνη και με το, χρησιμοποιεί το πρόσχημα της εγγυήτριας δύναμης, λέει να είναι εγγυήτρια δύναμη, το έχει δοκιμάσει με επιτυχία με τη Βρετανία, με την βοήθεια των Βρετανών και των Αμερικανών στη μαρτυρική Κύπρο, επικαλούμενος στην ιδιότητα του εγγυητή, έχει στρογγυλοκαθίσει στο 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σου λέει ωραίο κόλπο είναι, άρα να το χρησιμοποιήσουμε και στην Παλαιστίνη. Και προσφέρει, υποτίθεται, προστασία με, σαν εγγυητής στην Παλαιστίνη όταν θα γίνει το Παλαιστινιακό κράτος ουσιαστικά μεταξύ μας. Αυτό δεν διαφέρει και πολύ από την προστασία που παρέχουν διάφοροι απατεώνες σε διάφορα καταστήματα, που εμφανίζεται ένας απατεώνας και σου λέει άμα δεν θες να σου κάνω το μαγαζί λίμπα θα μου δίνεις προστασία. Ο Ερντογάν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, με τη διαφορά που αντί να ζητάει προστασία σε χρήμα, ζητάει προστασία σε εδάφη. Πιστεύετε ότι από διάφορους κύκλους, από την ελληνική πλευρά, σίγουρα όχι από την επίσημη πολιτεία, δεν έπρεπε όλα αυτά που περιγράφεται να ανακυκλωθούν για να φανεί ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα στα πλαίσια της καλής γειτονίας και εν όψη του ανώτατου συμβουλίου που θα λάβει χώρα σε 2 μέρες στην Αθήνα για την καλή, για τις σχέσεις ας πούμε Ελλάδας-Τουρκίας, δεν θα έπρεπε από διάφορους κύκλους, είτε ακαδημαϊκούς είτε δημοσιογράφους, όλα αυτά να βγαίνουν, για να βγαίνει και στην επιφάνεια ότι όλο αυτό το πιο πιθανό είναι μια τακτική κίνηση και όχι μια στρατηγική? Κοίταξε, αυτό ο κάθε αναλυτής και το κάθε όργανο ή θεσμός ή ό,τι είναι προσπαθεί να εξηγήσει και να αναλύσει. Το λέει, αλλά το λέει με διαφορετικά λόγια, τα οποία πολλές φορές είναι δυσνόητα. Η ουσία είναι απλή και παραμένει καθαρή. Η σημερινή Τουρκία αποτελεί έναν, ας το πούμε, ένα κράτος το οποίο θέλει να πουλήσει προστασία με αντάλλαγμα εδαφών. Αυτό είναι, με δύο λόγια. Άρα εμείς αυτή την επίσκεψη του Ερντογάν, όπως και τις παλαιότερες και διαχρονικά και κάποιες επόμενες, διότι ο στόχος τους είναι με την απειλή να πετύχουν αυτό που θέλουν, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε τις προϋποθέσεις να το πετύχουν με τη βία επί του πεδίου. Μην ξεχνάτε ότι οι όποιες επεμβάσεις έχει κάνει η Τουρκία με το ίδιο σκεπτικό ήταν σε χώρες που σπαρασότανε από εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή στη Λιβύη και στη Συρία. Και επίσης στο Ιράκ, όπου τακτικά
έχει παρουσία με τον βομβαρδισμό θέσεων Κούρδων αγωνιστών, είναι και το καθεστώς εκεί επίσης είναι σε μια φάση διαίρεσης. Όπως ξέρετε δεν είναι καθαρή, πεντακάθαρη κατάσταση στο Ιράκ, όπως δεν είναι στη Συρία, όπως δεν είναι και στη Λιβύη. Σε αυτές τις χώρες βάζει πόδι, εκεί μπορεί και το κάνει. Είτε χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό διπλωματίας και στρατού, γιατί και στη Συρία δεν επρόκειται ποτέ να βάλει πόδι, αν δεν έδινε το πράσινο φως ο Ντόναλντ Τραμπ για τους δικούς του λόγους και η Ρωσία για τους δικούς της λόγους. Ο Τραμπ μάλιστα τον είπε μην πας, μην γίνεσαι μπουνταλάς. Εκείνη η περιβόητη επιστολή που του είχε στείλει τις παραμονές της τουρκικής εισβολής. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα, έξυπνο ερώτημα που βάζετε στο τέλος του άρθρου σας. Λέτε εφόσον η Τουρκία δεν θεωρεί πλέον τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς, και αυτό έχει να κάνει με πολλούς αποδέχτες στο διεθνές σύστημα, γιατί ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν το ΠΚΚ τρομοκρατική οργάνωση? Έτσι είναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν το ΠΚΚ το 2013, το 2012 ο Ερντογάν, όπως σας έχω ξαναπεί, ήταν στην κορυφή της δόξας του και είχε επιτρέψει και τη λειτουργία του Φιλοκουρδικού Κόμματος των Λαών. Το 2013 το ΠΚΚ είχε ανακοινώσει ότι παρετείται, κάνει επίσημη πάυση πυρός προς την Τουρκία, ότι σταματάει και καλεί την Τουρκία σε διαπραγματεύσεις. Ο Ερντογάν αυτό μετά από λίγα χρόνια, όταν είδε ότι το Φιλοκουρδικό Κόμμα κατάφερε και ξεπέρασε το δυσθεώρατο όριο του 10% και μπήκε στο τουρκικό κοινοβούλιο, άρχισε τις διώξεις. Φυλάξε τον Σελαχετίν Ντεμιρτάς, φυλάξε βουλευτές, πολιτευτές, ένα σωρό κόσμο. Και την ίδια στιγμή το 2015 έκανε αυτή την επίθεση στους Κούρδους που ήταν στο Ιράκ με κανονικά αεροσκάφη, μία επενδρωμένα drones, με χημικά απαγορευμένα φυσικά και διάφορα άλλα, ούτως ώστε να καταργήσει αυτή την εκεχηρία. Ή το ΠΚΚ έχει πάψει να είναι εκείνο το λενινιστικό κόμμα, το ακραίο, το οποίο ήθελε με τα όπλα να ρίξει την τουρκική κυβέρνηση. Το ΠΚΚ είναι σήμερα μια οργάνωση η οποία προσπαθεί με πολιτικά μέσα να πετύχει στοιχειώδη βαθμό ανεκτής επιβίωσης για τους κουρδικούς πληθυσμούς που είναι σε αυτές τις τέσσερις χώρες και να κερδίσει μια ήμια αυτονομία, ούτως ώστε να μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα οι άνθρωποι. Να μην είναι συνεχώς με μία σκανδάλι και ένα πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό είναι. Άρα το ΠΚΚ αγωνίζεται πραγματικά για, σαν ομάδα απελευθέρωσης, σαν μουζαχετίν που προστατεύει τη γη των προγόνων τους, οι οποίοι ήταν εκεί πριν να φτάσουν οι Οθωμανοί κατακτητές. Μάλιστα, κύριε Κουμάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε και είναι σίγουρο ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να δούμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.